Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για πολλά και διάφορα πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα θα σας δείξω μερικά πράγματα που τελείωσαν αυτό το μήνα. Σχεδόν δηλαδή τελείωσαν. Αυτό τελείωσε εντελώς. Όπως βλέπετε έχει κακοποιηθεί ιδιαίτερα. Αυτό είναι το Intimate Cleanser Intim Aid της Fresh Derm. Είναι a gentle skin purifier for the sensitive area. Odor blocking formula, eco flora protecting skin acidifier. Κοινώς είναι ένα εξειδικευμένο καθαριστικό της ευαίσθητης περιοχής με πολλαπλή δράση και λέει ότι αναστέλει την ανάπτυξη βακτήριων και μυκήτων, διατηρεί το όξινο pH της ευαίσθητης περιοχής, προστατεύει το οικοσύστημα του δέρματος και προφυλάσσει από δυσοσμία. Δεν ξέρω εάν τα κάνει όλα αυτά. Πάντως εγώ που το χρησιμοποιώ, όχι πάρα πολύ συχνά βέβαια, γιατί δεν κάνει πάρα πολύ συχνά να χρησιμοποιείτε τέτοια πράγματα. Αλλά εγώ που το χρησιμοποίησα στο μπάνιο μου, δεν μου δημιούργησε κανένα πρόβλημα και δεν έπαθα, νομίζω, και καμία κολπίδα, τίποτα, καμία ουρολίμωξη τα τελευταία 2 χρόνια να πω. Να μην υπερβάλλω κιόλας. Αλλά πάντως αυτό ήταν καλό και πιστεύω και πολύ βολικό στη συσκευασία του που ανοίγει έτσι. Και χωράει ακριβώς το χέρι σου για να βάλεις. Πολύ βολικό και πιστεύω ότι θα το ξαναπάρω, εάν υπάρχει ακόμα. Το σκυροπτόχο μπορεί και να μην υπάρχει. Επίσης είμαι τώρα στα τελειώματα, τελειώνω δηλαδή, τη ροκ, την κρέμα ματιών μου, είναι από τη σειρά Complete Lift. Έχει φύγει το χαρδάκι από εδώ γύρω, δεν μπορείτε να δείτε. Όπως βλέπετε είναι στα τελειώματα. Είναι η μόνη κρέμα ματιών μου που μ' άρεσε, με βόλεψε και μπορώ να πω ότι έχει και κάποιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, επειδή εγώ έχω έντονους, πολύ έντονους μαύρους κύκλους και ρυκτίδες κάτω από τα μάτια, ήταν πολύ καλή. Βέβαια, είναι λέει για μεγαλύτερες ηλικίες, εμένα δεν με ενδιαφέρει, δεν μου δημιούργησε κανένα πρόβλημα. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία, με βόλεψε και το βαζάκι της, είχε και αρκετή ποσότητα. Αλλά είναι πανάκριβη νομίζω. Έχει καιρό που την πήρα, αλλά ήταν ακριβή όταν την πήρα. Μετά. Να πάμε στα προϊόντα που δεν μου άρεσαν καθόλου και είναι ας πούμε αποτυχίες. Ευτυχώς είναι πάρα πολύ φθηνά αυτά που πήρα τον τελευταίο καιρό και ήταν μάπα. Πήρα αυτό εδώ το Gabrini, το Summer Edition, αυτό το κίτρινο και δεν είναι καθόλου καλό. Δεν βγαίνει καθόλου ωραία το χρώμα, ούτε σε πρώτο, ούτε σε δεύτερο, ούτε σε τρίτο χέρι, είναι απέσιο. Και θα το πετάξω. Και αυτό εδώ το Catherine Arley Silky Touch Nail Lacquer από τη Βουλγαρία, το οποίο εκτός ότι είναι περλέει αριστερό και φαίνεται σαν βουλγάρα τζόγρια, θέλει και 4 στρώματα για να δείξει. Εντάξει, Klein. Παρόλο που έκανε μόνο 1,90 λεύα, δηλαδή 1 ευρώ, εντάξει, είναι απέσιο, δεν πρόκειται να το βάλω ποτέ και θα το πετάξω. Και μου πεις, δεν το βλέπεις, δεν το παίρνεις, το βλέπα, αλλά μ' άρεσε έτσι όπως τραφτάλισε, που να ξέρω. Μετά πάμε σε πολύ ωραία και επιτυχημένα προϊόντα. Η Doll Eyes, η Hypnose της Lancôme, μου τη δώσανε σε δείγμα και είναι πάρα πολύ ωραία μάσκαρα. Είναι το βουρτσάκι της έτσι. Βλέπετε. Και κάνει πάρα πολύ ωραίες τις βλεφαρίδες. Και πήγα και την πήρα και σε κανονικό μέγεθος. Αυτή είναι μετά. Τώρα. Επειδή τον τελευταίο καιρό έχει γεμίσει το πρόσωπό μου με σπυράκια, και βάζω το η foundation, χρησιμοποιούσα το MAC, το Match Master, το χρώμα μου ήταν το 2, το καλοκαίρι και το 1,5 το χειμώνα. Δεν μπορώ να πω ότι είχα ποτέ ολοκληρωμένη άποψη για το foundation αυτό της MAC. Όταν έχεις σχετικά καθαρό δέρμα, τώρα έκανα βλακία και χάλασα την νόζα μου, τέλος πάντων. Όταν έχεις, ξαναλέω, σχετικά καθαρό δέρμα, ό,τι foundation και να πάρεις, εάν πετύχεις το χρώμα, που ακόμα και να μην το πολύ πετύχεις, μπορείς να το φτιάξεις με μια πούδρα, ας πούμε, από πάνω, που ανοιχτή πιο σκούρη, πιο κίτρινη, πιο ροζ, ή με ένα μπρόνζερ. Αν πετύχεις λίγο πολύ το χρώμα, αν δεν έχεις μεγάλο πρόβλημα στο πρόσωπο και αν δεν είναι το πρόσωπό σου ιδιαίτερα λιπαρό, το foundation είναι λίγο πολύ καλό. Οπότε παλιότερα που χρησιμοποιούσα το Match Master,
δεν μπορώ να πω ότι ήμουν δυσαρεστημένη, ότι έβρισκα κάτι το κακό με αυτό, ιδιαίτερα το χειμώνα, που το δέρμα μου ήταν πολύ πιο ξηρό. Όμως τώρα το καλοκαίρι, δεν ξέρω τι με έπιασε, και πιστεύω βασικά ότι είμαι αλλεργική στο σαμπουάν που βάζουν μετά που βάφεις τα μαλλιά σου ξανθά. Ένα μοβ σαμπουάν. Πιστεύω ότι είμαι αλλεργική σε αυτό, γιατί γέμισα όλο εδώ σπυράκια και μετά εδώ. Αλλά πάρα πολύ έντονα σπυράκια και πάρα πολύ μεγάλα και βαθιά σπυράκια. Και μικρά σπυράκια. Και είναι, χρειάζεσαι πραγματικά, όταν έχεις προβληματικό δέρμα, χρειάζεσαι πραγματικά ένα foundation να σε καλύπτει και να φαίνεται το πρόσωπό σου αψεγάδιαστο. Γιατί αν είναι το foundation, ας πούμε, ψιλομάπα, τότε τα σπυράκια σου φαίνονται ακόμη πιο έντονα και γίνεσαι ακόμη πιο χάλια. Δηλαδή, αυτό που λένε you can't hide texture, δηλαδή μπορείς να κρύψεις τη δυσχρωμία, αλλά δεν μπορείς να κρύψεις την ανομαλία, την μείωμη ομορφία του προσώπου. Αυτό ισχύει και με το MAC, το Match Master, οφείλω να ομολογήσω, το πήρα και στις διακοπές μαζί μου και έκατσα και το δοκίμασα από εδώ και από εκεί και οφείλω να ομολογήσω ότι δεν μου άρεσε καθόλου. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν, η χρωματική του απόδοση δεν είναι τόσο καλή και τόσο πιστή όσο τα παραδοσιακά άλλα foundation της MAC. Δεύτερον, δεν κάνει για λιπαρά δέρματα. Εγώ τουλάχιστον το βρήκα πολύ βαρύ. Τρίτον, η κάλυψη που έχει είναι από ελάχιστη έως μέτρια. Εντάξει, μπορείς να το κάνεις, να βάζεις παραπάνω και παραπάνω και παραπάνω και παραπάνω, αλλά και πάλι δεν καλύπτει έτσι όπως καλύπτει ένα πραγματικά καλυπτικό foundation. Ουσιαστικά δηλαδή πιστεύω ότι είναι κάτι σαν ενυδατική κρέμα, να το πω, της MAC. Γι' αυτό και έχει πιο λίγα χρώματα, γι' αυτό και δεν χρειάζεται, λέει ότι ταιριάζει κάθε δέρμα, γιατί το pigment του δεν είναι πολύ έντονο. Τέλος πάντων, εμένα το Match Master δεν μου άρεσε καθόλου και δεν θα το ξαναπάρω. Τώρα βέβαια το διάρρη έχει κάπου σχεδόν μισό μπουκάλι και οφείλω να ομολογήσω ότι δεν τελειώνει και πολύ εύκολα. Ειδικά όταν είναι ένα foundation που δεν σε βολεύει, δεν τελειώνει καθόλου εύκολα, γιατί δεν θες να το βάζεις. Επίσης τώρα που είμαι και λίγο μαυρισμένη, έχω να τελειώσω το Makeup Forever HD στο νούμερο 127, μισό λεπτάκι λίγο, να σας δείξω και τα δύο foundations για τα οποία μιλάω. Λοιπόν, τα foundations στα οποία μιλάω είναι το MAC Match Master, το 2, αυτό εδώ, που έχει το θετικό, είναι λίγο πιο ψηλό το μπουκάλι του από τα Studio Fix και έχει την αντλία που είναι θετικό, αλλά από την άλλη δεν είναι και τόσο θετικό, γιατί ας πούμε εμένα τώρα που δεν μου άρεσε αυτό δεν μπορώ να το βάλω στο Studio Fix μου. Οπότε... Και μετά είναι αυτό εδώ που σας έλεγα, το Makeup Forever HD Foundation, το 127 έχω, το οποίο κάνει πάρα πολύ καλή κάλυψη και φαίνεται το δέρμα σου πάρα πολύ φυσικό, αλλά και αυτό όμως είναι για όταν δεν έχετε πάρα πολύ προβληματικό δέρμα. Μπορείτε βέβαια να βάλετε concealer πάνω στα σπράκια σας μετά, αλλά πιστεύω ότι αυτό ειδικά για το χειμώνα είναι πιο καλό. Δηλαδή, εγώ όταν χρησιμοποιούσα αυτό το foundation το χειμώνα ήμουν υπερευχαριστημένη. Τώρα με τη λιπαρότητα που έχει το πρόσωπό μου και με τα σπυράκια που έχει, δύσκολα να ταιριάξει κάτι. Οπότε νόμιζα ότι ουσιαστικά φταίει το πρόσωπό μου και δεν φταίνει τα foundations ότι δεν κάθονται. Αλλά σήμερα έχω βάλει από το πρωί ένα από τα παλιά μου τα foundations, γιατί παλιά είχα ακμή έντονη. Είναι από την Estée Lauder, το Maximum Cover Camouflage Makeup for Face and Body με SPF 15 και είναι το νούμερο 3, Light Medium. Το φοράω αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι δεν μπορείτε να διακρίνετε και τόσο πολύ τα σπυράκια που έχω εδώ, γιατί έχω πάρα πολλά σπυράκια εδώ και εδώ και εδώ και εδώ και εδώ και εδώ, και εδώ επάνω, ουλές και αυτά. Είναι πάρα πολύ δηλαδή καλυπτικό. Βέβαια, σου κάνει λίγο το πρόσωπο σαν σουβατισμένο. Έρχεσαι δηλαδή στο στυλ σοβάς, έπεσε σοβάς, αλλά δεν έχεις και πάρα πολλές επιλογές όταν έχεις σπυράκια. Δηλαδή, ή θα αφήσεις να φαίνονται τα σπυράκια σου και θα είσαι σαν τσιμαϊμού στον κόλο, ή θα σοβατιστείς. Γιατί η επιλογή του να κάνεις, να βάλεις μία BB cream ή να βάλεις κάτι με μέτρια κάλυψη,
ή να κάτσεις με τις ώρες να παίζεις με το κονσίλερ και να του πουδράρεις και να κάνεις. Εντάξει, και πάλι όμως, εκτός και αν είσαι τόσο επαγγελματίας και τόσο καλός, πιστεύω ότι για προβληματικό ας πούμε είναι αυτό καλύτερο. Και βλέπω ότι παρόλο που βγήκα και ζεστάθηκα και πήγα και με το αυτοκίνητο και έκανα, βλέπω ότι δεν έχει κάνει ούτε γραμμές στις ρητίδες μου. Και βλέπω το κυριότερο, ότι δεν γυαλίζει και δεν μου κάνει έτσι γυαλάδα. Οπότε, εκτός το ότι είναι σούπερ καλυπτικό και έβγαλα και μερικές φωτογραφίες με φλας για να δω αν κάνει, αν δηλαδή τα αντιλιακά φίλτρα και τα, αυτά που έχει μέσα, τα pigments, σε ασπρίζουν το πρόσωπο, όπως ας πούμε κάνει το Derma Blend της VC. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είδα και μεγάλη διαφορά. Εντάξει, υπάρχει μια μικρή διαφορά, γιατί είναι λίγο πιο ανοιχτόχρωμο από το μαύρισμα, αν βλέπετε το πρόσωπό μου από εδώ. Αλλά εντάξει. Επίσης, να σας πω ότι αγόρασα το Chanel, το Bronzing Powder, που είναι ουσιαστικά μια bronze κρέμα, το Tan de Soleil. Είναι παλιό, αυτό έχει βγει πέρσι πρόπερσι, αλλά εντάξει, έχω τρελαθεί να το βλέπω στο ίντερνετ. Και ζήλεψα και το έβαλα σήμερα με πινέλο και από πάνω βέβαια φοράω καιρούς, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι μου άρεσε πάρα πολύ και η μυρωδιά του τέλεια και η υφή του τέλεια και το χρώμα του τέλειο. Θα χρειαστεί να κάνω ένα review πάνω σε αυτό το προϊόν αργότερα, αφού θα το έχω χρησιμοποιήσει περισσότερες φορές. Και ένα άλλο αποτυχημένο make-up για το... Θα μου πείτε άλλο αποτυχημένο make-up, αλλά τι να κάνω, τι γνώμη μου λέω. Αποτυχημένο make-up για το καλοκαίρι φέτος. Μισό λεπτό, πάνω στο τέλος. Το αποτυχημένο τελευταίο make-up για φέτος λοιπόν είναι αυτό εδώ. Είναι το Dior Air Flash Bombe de Teint Éclat et Légèreté Spray Foundation. Λοιπόν, υποτίθεται ότι καλύπτει καλά. Είναι το νούμερο 300. Υποτίθεται ότι είναι υπερκαλυπτικό, ότι δεν χρειάζεται, ότι σας δίνει ένα πολύ ωραίο τελείωμα. Τα καλύπτει όλα, ξέρεις, δεν χρειάζεται να βάλετε τα δάχτυλα, είναι τέλειο το τελείωμα. Και ναι, συμφωνώ σε όλα αυτά, ότι είναι πολύ καλυπτικό, είναι πολύ καλυπτικό. Ναι, δίνει καλό τελείωμα, ναι, κάνει τα σπυράκια επειδή ακριβώς δεν μπαίνει χέρι και μπαίνει το foundation ακριβώς εκεί που το χρειάζεται, κρύβονται οι πόροι, συμφωνώ, ναι, όμως. Υπάρχει ένα μεγάλο όμως με αυτό το foundation, που... Για μερικούς μπορεί να φανεί μαλακία αυτό που λέω, μερικές όμως θα με καταλάβουν ως το τέλος. Δηλαδή, μυρίζει απίστευτα έντονα. Και μυρίζει, πώς να σας πω, μια γιαγιά πουδρίλα. Δεν αντέχεται αυτή η μυρωδιά, δηλαδή, και δεν φεύγει όταν τη βάζεις στα μούτρα σου. Αυτό είναι το θέμα. Παραμένει. Είναι σαν άρωμα. Το βάζεις και μένει στα μούτρα σου που το μυρίζεις. Δηλαδή, με τις ώρες. Δεν φεύγει. Και δεν είναι ακριβό και είναι ωραίο και είναι καλό. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω και τόσες φορές το βάζω, πια πάνω κέφαλος. Αμάρε Dior. Ήταν ανάγκη να βρωμάει έτσι. Δεν βρωμάει, μυρίζει όμορφα, αλλά είναι έντονη η μυρωδιά του. Και κλείνοντας αυτό το βιντεάκι θα μιλήσω και για κάτι άσχετο με το μακιγιάζ και θα πω για ένα να προσέχετε κάτι. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, εάν στο σπίτι σας έχετε συσκευές όπως στεγνοτήριο, πλυντήριο, air condition, θερμάστρα, γενικά ψυγείο, τα οποία δεν τραβάνε λίγο ρεύμα, τα οποία τραβάνε πολύ ρεύμα, ειδικά στο στεγνοτήριο του δικό μου που είναι β' ενεργειακής κλάσης, μην κάνετε ποτέ, μα ποτέ, το τραγικό λάθος που έκανα εγώ και συνδέσετε το στεγνοτήριό σας στην πρίζα με ένα πολυπρίζο, με ένα ταφ ή γενικά δεν το βάλετε απευθείας. Το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι το ταφ που χρησιμοποίησα. Αυτή είναι η πρίζα. Και εδώ ακριβώς ήταν συνδεδεμένο το στεγνοτήριο. Όση ώρα γυρνούσε το στεγνοτήριο, μου μύριζε σαν να καίγεται κάτι, αλλά δεν έδωσε σημασία. Όταν την επόμενη μέρα πήγε ο Παντελής να βάλει στεγνοτήριο, το στεγνοτήριο δεν δούλευε. Και
κοίταξε την πρίζα και όλο αυτό συν την πρίζα του στενοτηρίου ήταν κολλημένα μεταξύ τους. Και όταν μιλάμε για κολλημένα, μιλάμε για κολλημένα. Έχουν κολλήσει. Έχουν λιώσει. Μυρίζει λιωμένο πλαστικό και έχουν κολλήσει. Παντελής πήγε κάτω στο αμάξι, πήρε τα εργαλεία του, έβγαλε, ξεκόλλησε, αφού κατεβάσαμε βέβαια το γενικό, την πρίζα από το στεγνοτήριο, άλλαξε την πρίζα στο σπίτι, αλλά είμαστε πάρα πάρα πολύ τυχεροί που δεν πήραμε φωτιά και δεν καήκαμε ολόκληροι ή δεν πάθουμε καμιά ηλεκτροπληξία ή δεν χάλασε το στεγνοτήριό μας. Γι' αυτό παιδιά, ποτέ, μα ποτέ, μη συνδέετε πράγματα που τραβάνε πολύ ρεύμα σε αλλοδοματικές μπρίζες, σε τραφ, σε πολύπρίζα, γιατί θα πάθετε μεγάλη ζημιά και θα καείτε ζωντανή και ούτε θα το καταλάβετε. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεό μου. Σχόλια για ό,τι θέλετε από αυτά που σας έδειξα, γράψτε κάτω. Τις απόψεις σας για τα foundations θα μου ήταν πάρα πάρα πολύ χρήσιμο αν έχετε χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε από αυτά τα τρία και έχετε μια άποψη για αυτά ή ακόμα και για αυτό που με βόλεψε. Τώρα που τελειώνει η ροκ, η κρέμα ματιών μου, θέλω να πάρω μια καινούρια. Εάν ξέρετε καμιά καλή φθηνή που να κάνει μια, γράψτε μου κάτω. Τι άλλο. Επίσης, απορίες όσον αφορά αυτό εδώ το πράγμα, γράψτε πάλι κάτω για να κάνουμε ένα βιντεάκι για τον καθαρισμό της ευαίσθητης περιοχής, μια και το αναφέραμε και αρχή διαλόγου κάναμε που λέει το λαϊκό ποίημα. Και επανέρχομαι με το επόμενο βιντεάκι που είναι review για ένα βιβλίο που διαβάζω αυτό τον καιρό. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Τα λέμε. Φιλάκια. Γεια σας.